προέκυψαν από την έρευνα. Για το ΣΥΡΙΖΑ που είναι το πρώτο κόμμα, το ποσοστό κυμαίνεται κατ' εκτίμηση από 35,5 έως 39,5. Για τη Νέα Δημοκρατία που έρχεται δεύτερη, από 23 έως 27. Την τρίτη θέση δεν μπορέσαμε να διαχωρίσουμε ανάμεσα στο ποτάμι και τη Χρυσή Αυγή. Το εύρος που δίνουμε είναι από 6,4 έως 8. Για το ΚΚΕ είναι 4,7 έως 5,7. Για το ΠΑΣΟΚ από 4,2 έως 5,2. Για τους ανεξάρτητους Έλληνες από 3,5 έως 4,5. Και για το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών από 2,2 έως 3,2. Το οποίο σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα θα μείνει εκτός Βουλής. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι με τα δημοσκοπικά ευρήματα. Έχουμε και τα αντίστοιχα ποσοστά για τα μικρότερα κόμματα, τα οποία να μην τα διαβάσουν, τα βλέπουν οι τηλεθεατές. Πάντως είναι περίπου γύρω στο 1% για το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και για την Ανταρσία, γύρω στο 0,5% για τους Πράσινους και τη Δημοκρατική Αριστερά, και έχουμε και ένα ποσοστό γύρω στο 4 ή κάτι παραπάνω για το σύνολο όλων των υπόλοιπων κομμάτων. Με αυτά τα δεδομένα... Έχουμε και την εκτίμηση των εδρών. Ναι, με αυτά τα δεδομένα υπάρχουν προφανώς δύο σενάρια για τον υπολογισμό των εδρών. Το ένα είναι με το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών εντός Βουλής και ένα με το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών εκτός Βουλής. Και επιπλέον, επειδή δίνεται ένα εύρος για την εκτίμηση του ποσοστού, προφανώς το εύρος για τις έδρες είναι ακόμα μεγαλύτερο. Άρα για το ΣΥΡΙΖΑ το εύρος είναι από 146 έως 158. Για τη Νέα Δημοκρατία από 65 έως 75. Για το ποτάμι και τη Χρυσή Αυγή από 17 έως 22. Για το ΚΚΕ από 13 έως 16. ΠΑΣΟΚ 12 έως 16. Ανεξάρτητοι Έλληνες 10 έως 13. Και φυσικά για το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών από 0. Αν δεν περάσει το 3% έως 8, εάν περάσει το 3%. Μάλιστα. Άρα, γιατί καταλαβαίνω, με συγχωρείς, το 156, παραδείγματος χάρη, να πάρω το ανώτερο του ΣΥΡΙΖΑ. Το 156 είναι αν δεν μπει το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Όχι, μπορεί να το πετύχει αν πάει και στα υψηλά ποσοστά του. Α, από τα ποσοστά του, ανεξάρτητα από το αν θα μπει όχι το κίνημα. Μάλιστα. Έχουμε δύο παραμέτρους, το δικό του ποσοστό, δηλαδή το 146 είναι να μπει το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών και να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στο 35,5. Μάλιστα. Εάν πάει στο 39,5, είτε τότε μπει, είναι, είτε δεν μπει, παίρνει 158. Είναι σίγουρα γι' αυτό. Αν τα βάλουμε στη μέση, θα βγάλουμε περίπου άκρη ή είναι λογικό? Είναι δηλαδή 158-146 στη μέση, 175-65 στη μέση. Αυτό σημαίνει ότι με τα δεδομένα του exit poll, και πάλι λέω, έτσι δεν είναι? Ναι. Το πιθανότερο σενάριο είναι αυτοδυναμία, αλλά δεν είναι βέβαιο. Για να δούμε, Τάκη, τι συμπεράσματα.